σημερινή εκδήλωση, η εισήγηση αλλά και οι παρεμβάσεις βοηθούν τον καθένα από εμάς στην ενίσχυση των διεκδικήσεων για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία που μας απασχολούν όλους από διαφορετικά μετερίζια, έχουν όμως κοινή ρίζα ως προς το πρόβλημα και τις ελλείψεις. Η Αγωνιστική Δημοτική Αρχή της Πάτρας επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει για τις ελλείψεις και την ανυπαρξία μέτρων στα ζητήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, καλώντας παράλληλα το λαό σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Αποτελούν προτεραιότητα τα ζητήματα της πυρασφάλειας και της πυροπροστασίας στις διεκδικήσεις στους καθημερινούς αγώνες μας. Η κυβέρνηση, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετάει το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης ή βασικά απογειώνει την έννοια της ατομικής ευθύνης και με νόμο πλέον μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών της κυβέρνησης, αφού μεταφέρει στους ιδιοκτήτες σπιτιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά στο δάσος την ευθύνη της προστασίας των σπιτιών τους σε περίπτωση πυρκαγιάς στο δάσος. Η συγκεκριμένη οικία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών στην έκδοση με δικά τους έξοδα εντύπου αξιολόγηση επικινδυνότητας και τεχνικής έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, καθώς και στη λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι διατάξεις, όπως στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση σχεδίου πυροπροετοιμασίας εκένωσης. Δηλαδή και θα καεί και θα πληρώσει πρόστιμο. Στην ίδια οικία, οι Δήμοι καλούνται να καταχωρήσουν σε ειδικό μητρό τα εν λόγω σπίτια, να συγκροτήσουν τριμελές επιτροπές, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εκπόνηση εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνικής έκθεσης. Πράγμα δύνατον. Έτσι λοιπόν, η δασοπροστασία πλέον εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησής της από τον εκάστοτε Δήμο. Φορτώνει δηλαδή με πλέον αρμοδιότητες οι Δήμοι την ίδια στιγμή που η κρατική χρηματοδότηση και το προσωπικό συνεχώς μειώνονται. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος της Πάτρας προσπαθεί να ανταποκριθεί στα βάρη που το έχουν μεταφερθεί στον τομέα της πολιτικής προστασίας, αθρηστικά και δεκάδες άλλες βέβαια αρμοδιότητες που έχουν μετακυλήσει στους Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό πως στο Δήμο Πατρέων το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει δύο μόνιμους εργαζόμενους για μια έκταση 334 τετραγωνικών χιλιόμετρων και μόλις 17 μόνιμους εργαζόμενους στον τομέα πρασίνου για την αποψήλωση. Σημαντικό κεφάλαιο του σχεδιασμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την πλευρά του Δήμου αποτελεί συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους εθελοντικούς συλλόγους δασοπροστασίας, με τα τοπικά συμβούλια και τους προέδρους και τις ομάδες πυροπροστασίας που έχουν φτιαχτεί κατά περιοχή για την περιφρούρηση των επικίνδυνων περιοχών. Πέρα όμως από το σχεδιασμό και την προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι σε τοπικό επίπεδο, στην πρόληψη οφείλουμε να αναφερθούμε σε ορισμένα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η τοπική διοίκηση, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφερθεί πάνω από 200 αρμοδιότητες, χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών, χαρατσών με τα ανταποδοτικά τέλη το λαό, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις με τις πλάτες της ΚΕΔΕ να προωθούν την ιδιωτικοποίηση πλέον όλων των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την ανταπόδοση. Η χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας για τις αναγκαίες μελέτες, έργα, παραδείγματος χάρη των βασικών φορέων υλοποίησης του σχεδιασμού, πυροσβεστικής, δασικής υπηρεσίας, συνεχίζει να θεωρείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οικονομικό βάρος στον κρατικό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για μας είναι πως η χρηματοδότηση στο Δήμο της Πάτρας για τις ετήσιες ανάγκες της υπηρεσίας αφορά το εξωφρενικό ποσό των 152.000 ευρώ φέτος από 130.000 που ήταν μέχρι πέρυσι, όταν ο Δήμος μας για την αντιπλημμυρική προστασία μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού δαπανά σχεδόν 1 εκατομμύριο. Η συνέχιση της απαράδεκτης τακτικής μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους Δήμους, χωρίς να συνοδεύονται τουλάχιστον με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους μέσα και προσωπικό, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Μεταφέρει τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των επιπτώσεων από τις καταστροφές, από την κυβέρνηση και το Υπουργείο, στις δημοτικές αρχές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μπαίνουν σοβαρά εμπόδια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να καίγονται ολόκληρα δάση και περιουσίες, γιατί λένε δεν υπάρχουν χρήματα, τη στιγμή που κάθε χρόνο σκορπίζονται κυριολεκτικά δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και χαρίζονται χρέη δισεκατομμυρίων στο μεγάλο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες της αντιπυρικής προστασίας. Μάλιστα, επιδεινώνονται μετά την εφαρμογή του νέου αντιπεριβαλλοντικού νόμου, όπου παραδίδονται βουνά και δάση στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης, που δεν μία σχέση έχει με την προστασία του περιβάλλοντος. Εκτός αν θεωρήσουν προστασία του περιβάλλοντος την παραχώρηση κάθε βουνοκορβής και δάσους σε επιχειρηματικούς ομίλους για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ επιδεινώνονται περαιτέρω και με τον νέο νόμο, με τον νόμο 4662 του 20, που προωθεί την παραχώρηση τομέων πυρασφάλειας και δασοπροστασίας σε επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και η εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ οι φορείς πολιτικής προστασίας τίθενται στη διάθεση του ΝΑΤΟ
εξυπηρετώντας βέβαια όχι τις ανάγκες του λαού, αλλά τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση γενναίας αύξησης χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, την απόδοση όλων των παρακρατηθέντων, που μόνο για την Πάτρα φτάνουν τα 67 εκατομμύρια το χρόνο. Τα 24 εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης και τα 152.000 ευρώ που αποδίδουν στο Δήμο μας, και αντίστοιχα είναι και στους υπόλοιπους Δήμους, είναι σταγόνα στον ωκεανό για τις απαιτούμενες δαπάνες. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία η στελέχωση των Δήμων και των τεχνικών υπηρεσιών τους με προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν αποτελεί νομοτέλεια να κεγόμαστε το καλοκαίρι και να πνιγόμαστε το χειμώνα. Οι αντιδραστικές αναδιαστρώσεις στο όνομα της κλιματικής κρίσης και της πράσινης μετάβασης που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την προστασία των δασών, ούτε την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαιτείται η λαϊκή οργανωμένη παρέμβαση και δράση για την ανατροπή της πολιτικής που εντείνει την εμπορευματοποίηση της γης των δασών. Η οργή και η αγανάκτηση για την ανυπαρξία μέτρων πυροπροστασίας και συνολικά μέτρων και υποδομών που αφορούν την προστασία του λαού να γίνει πάλι και συσπήρωση γύρω από την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ για την εργατική εξουσία, για τον σοσιαλισμό. Με κεντρικό σχεδιασμό και τη γη να αποτελεί λαϊκή περιουσία, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του λαού από κάθε φυσική ή τεχνολογική καταστροφή, μπορούμε ουσιαστικά και ανεπίστευτα να προστατευτούμε, να μην τρέμει η ψυχή μας στην πρώτη σπίθα ή στην πρώτη νεροποντή. Μπορεί ο λαός μας να βγει κερδισμένος και σε αυτές τις συνθήκες, να μετράει νίκες, να αποσπάει κατακτήσεις και στον τομέα αυτό, με μπροστάριδες στους κομμουνιστές και διεκδικώντας όσα δικαιούμαστε και μας στερούν τόσο η κυβέρνηση σημερινή και προηγούμενες, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Στις μεγάλες πυρκαγιές, στις πλημμύρες, στους σεισμούς, ο λαός αποδείχθηκε ότι μπορεί να σώσει το λαό και μπορεί ακόμα περισσότερα, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής. Γι' αυτό στις ευρωεκλογές 9 Ιούνιου στέλνουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας, δυναμώνουμε το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.